Ουσιαστικά αφανίζονται κάτω από το βάρος μιας φορολογικής πολιτικής που έχει λάβει τον χαρακτήρα κρατικής ληστείας. Τα στρώματα της διανόησης μαστίζονται από την ανεργία, την ηθική απαξίωση, τα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα. Η νεολαία έχει γίνει ο σάκος του μπόξ μιας πολιτικής που τεινωθεί στο παραγωγικό και κοινωνικό περιθώριο. Και βεβαίως που τη στερεί όχι μόνο το δικαίωμα στη δουλειά και στη δημιουργία, αλλά και το δικαίωμα στην ελπίδα. Το δικαίωμα να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο τους και να δουλέψουν ώστε να ζήσουν από τον κόπο τους με αξιοπρέπεια. Αυτό το ζόφο κάποιοι το ονομάζουν μεταρρύθμιση. Αυτή τη τραγωδία κάποιοι τη διαφημίζουν ως την απαρχή της νέας υποτίθεται Ελλάδας και τις επαναλαμβανόμενες υποχωρήσεις στα εγχώρια κέντρα και την γερμανική ηγεσία τις ονομάζουν διαρκή διαπραγμάτευση. Το που οδηγεί αυτή η πολιτική και αυτό το πλεώνασμα δυστυχίας και οργής δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Είδαμε τις τελευταίες μέρες να καταστρέφονται ακόμα και τα κυβερνητικά χαλκία ψεύτικων ελπίδων. Η αποκάλυψη της Κυριακάτικης Αυγής για το τι ετοιμάζουν με τις συντάξεις, με το ασφαλιστικό, με τις απολύσεις, με το δικαίωμα της απεργίας είναι αποκάλυψη που μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε πόσο ανατριχιαστικό είναι το μέλλον που μας ετοιμάζουν. Σύντροφοι και σύντροφοι, μιλάμε για ένα είδος τελικής κοινωνικής λύσης. Μιλάμε για την απόδειξη των αποδείξεων ότι αυτός ο κατήφορος καταλήγει από κάθε άποψη στο μεσαίωνα. Καταλήγει στο να είναι η Ελλάδα τελευταία στον δίχτυ κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως έδειξε τις προάλλες και το ίδιο το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Και αυτή την τελευταία θέση ο κύριος Σαμαράς διεκδικεί να την κατοχυρώσει στο διηνεκές με το υποτίθεται τελευταίο κύμα προαπαιτουμένων που γελιοδώς προσπαθούν να το ονομάσουν έξοδο από το μνημόνιο. Οι 19 απαιτήσεις της Τρόικας που είδαν επίσης το φως της δημοσιότητας συμπληρώνουν αυτό το μακάβριο σκηνικό. Τίποτε δεν έχουν σκοπό να αφήσουν όρθιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μάλιστα επίγονται να ολοκληρώσουν και να θωρακίσουν θεσμικά την αγριότητα τώρα που ακόμα έχουν να κάνουν μια κυβέρνηση προθήμων. Με προφανή πια σκοπό να δέσουν τα χέρια της επερχόμενης κυβέρνησης και να την υποχρεώσουν να ακολουθήσει την ίδια πολιτική καταστροφής. Οφείλω στο σημείο αυτό να είμαι για μια ακόμη φορά καθαρός προς πάσα κατεύθυνση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε προαπαιτούμενα, ούτε απαιτούμενα, ούτε τίποτα από όσα αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέτωπα επιχειρείται να επιβληθούν ως τετελεσμένα. Η συνέχεια του κράτους δεν σημαίνει για μας συνέχεια της υποταγής και της καταστροφής. Άλλο συνέχεια του κράτους, άλλο συνέχεια του μνημονίου. Γιατί στο κάτω-κάτω έχει και ο ελληνικός λαός τα δικά του προαπαιτούμενα από μας. Έχει πάνω απ' όλα το προαπαιτούμενο της αντίστασης, της ανατροπής της σημερινής πολιτικής και της σημερινής πορείας, το προαπαιτούμενο της σκληρής διαπραγμάτευσης για τα πάντα. Και πρώτα απ' όλα για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, που δεν θα πάψουμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι βιώσιμο, και όταν εμείς λέμε δεν είναι βιώσιμο εννοούμε δεν είναι κοινωνικά βιώσιμο, δεν είναι βιώσιμο για την κοινωνία, για τη χώρα. Αλλά και για το άλλο ιστορικό χρέος, που παρά τα χρόνια που περάσανε δεν το έπνιξε η λύθη. Και μιλώ για την διεκδίκηση του ιστορικού χρέους της Γερμανίας προς τους λαούς της Ευρώπης αναφορικά με την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου
και την καταβολή των πολεμικών επανορθώσεων. Και σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να συγχαρώ τον ακάματο Μανώλη Γκλέζο, που μπορεί να μας λείπει από εδώ, από τα έδρανα της Βουλής, αλλά η παρουσία του στην Ευρωβουλή είναι εξόχως ουσιαστική. Και η επιτυχία της κοινή συνέντευξης τύπου που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα με την Γερμανίδα πρόεδρο της Ευρωομάδας, την Κάμπι Τζίμερ, της Ευρωομάδας Αριστεράς, είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων μας, αλλά και της δύναμης της αλληλεγγύης που μόνο η αριστερά μπορεί να απελευθερώσει. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αναθεωρεί αυτόν τον προϋπολογισμό και θα εγγράφει σε αυτόν τις απαιτήσεις του ανεξόφλητου κατοχικού δανείου, να γνωρίζετε ότι δεν θα είμαστε μόνοι, καθόλου μόνοι στην Ευρώπη. Ακόμα και μέσα στη Γερμανία θα υπάρχουν σημαντικές δυνάμεις που θα υποστηρίζουν την δικαίωση αυτής της ιστορικής διεκδίκησης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν έχει πια κανένας το δικαίωμα να λέει ότι δεν γνωρίζει πού βαδίζουμε και ότι δεν γνωρίζει πού μας οδηγεί η κυβέρνηση Σαμαρά. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι η στιγμή όλοι οι πολίτες να αναρωτηθούν. Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση χωρίς κανένα κύρος, χωρίς τη λαϊκή υποδοχή, χωρίς τη λαϊκή αποδοχή. Μια κυβέρνηση χωρίς καμία διάθεση αντίστασης και διαπραγμάτευσης να εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή μια κοινωνία και μια χώρα, και μάλιστα σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Είναι δυνατόν μια πολιτική παθητικής αποδοχής εντολών να μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην ασφάλεια, στην ανάκαμψη, στην ανάπτυξη, σε στοιχειώδη κοινωνική δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν να επενδύσει κανείς οποιαδήποτε ελπίδα σωτηρίας στις ίδιες πολιτικές δυνάμεις, ακόμη και στα ίδια πρόσωπα, στις ίδιες λογικές, στις ίδιες γερασμένες και εν πολλές αμαρτίες πεσούσες κομματικές και οικονομικές ελίτ που οδήγησαν τη χώρα στη δίνη της κρίσης και ύστερα στη σημερινή τραγωδία εν ονόματι μάλιστα της αντιμετώπισης της κρίσης? Είναι δυνατόν, και κάτι περισσότερο και ακόμα πιο κρίσιμο, είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, που η Άγκυρα προκαλεί με κινήσεις όπως αυτή με τον Μπαρμπαρός, που συμμαχίες και μέτωπα στην περιοχή μας επανακαθορίζονται, να έχουμε μια κυβέρνηση φθαρμένη όσο δεν παίρνει, εξαρτημένη όσο δεν παίρνει, ανασφαλή όσο δεν παίρνει να αποφασίζει για μας, για τον ελληνικό λαό, ερήμην του ελληνικού λαού? Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μία αναφορά στις σοβαρές εξελίξεις και στις εστίες έντασης και κρίσης στην ευρύτερη περιοχή. Καταρχάς να επαναλάβω ότι η αποστολή από πλευράς της Τουρκίας ερευνητικού σκάφους, συνοδευόμενου μάλιστα από δύο πολεμικά πλοία, προκειμένου να διεξάγει σεισμικές έρευνες στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη Κεφαλοκρηπίδα, αποτελεί απροκάλυπτη παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο. Και αυτή η προκλητική παραβίαση πρέπει άμεσα να τερματιστεί. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να στέκεται στο πλάι της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού λαού, καθιστώντας σαφές ότι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών στην περιοχή είναι ο διάλογος και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Και όχι η δημιουργία τετελεσμένων, μέσω μάλιστα μονομερών προκλητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε διπλωματική δυνατότητα, ώστε η Τουρκία να προβεί στην ουσιαστική εκείνη κίνηση η οποία θα αποκλιμακώνει την ένταση, προκειμένου να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Η επικοινωνία με την τουρκική πλευρά είναι απαραίτητη,
ώστε να καταστούν σαφείς οι σοβαρές συνέπειες που θα είχε μια τακτική κλιμάκωσης και διεύρυνσης της ένασης, αλλά και για να επιδιωχθεί η αποκλιμάκωση. Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας δεν είναι απλά ένας διάβλος επικοινωνίας. Είναι ένα κέριο εργαλείο για την ανάπτυξη των σχέσεων των δύο κρατών. Η σύγκλησή του απαιτεί την κατάλληλη προετοιμασία, αλλά και την κατάλληλη χρονική συγκυρία, ώστε το εργαλείο αυτό να αξιοποιηθεί σωστά και να έχει αποτελέσματα, να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην ενίσχυση των σχέσεων με σύναψη ουσιαστικών συμφωνιών και όχι απλά να ενταχθεί σε μια επικοινωνιακή λογική επικάλυψης της υπαρκτής όμως έντασης με σωρία ανούσιων διακηρύξεων. Παράλληλα, και ειδικά σε αυτό το περιβάλλον ρευστότητας, η ενίσχυση της συνεργασίας της Ελλάδας και της Κύπρου με τις χώρες Ανατολικής Μεσογείου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η συνεργασία αυτή όμως πρέπει σταθερά να προσανατολιστεί, όχι στην κλιμάκωση και στη γεωπολιτική πόλωση, αλλά στην κατοχύρωση της ειρήνης, της συνεργασίας και της σταθερότητας στην περιοχή. Στο να καταστούν σαφή προς όλους τα ωφέλη της συνεργασίας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Ιδιαίτερη ανησυχία πρέπει να μας προκαλούν και τα γεγονότα στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου ο εθνικισμός επιβαρύνει την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων της περιοχής, μεταξύ των οποίων και του ζητήματος της ονομασίας της Φύρων. Ούτε η κατοχύρωση των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας στην περιοχή, ούτε ο αυτόνομος ρόλος της ως προς την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων είναι δυστυχώς σήμερα δεδομένο. Απαιτούν απτές και όχι επικοινωνιακές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των οποίων είναι και η ενίσχυση της διαβαλκανικής συνεργασίας. Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση των τζιχαντιστών στην περιοχή, που οδηγεί στην επιδείνωση του αιματηρού εμφυλίου πολέμου στη Συρία, στη διάλυση του Ιράκ και στην πολιτιακή κατάρρευση της Λιβύης, αποτελεί μια επίσης εξαιρετικά ενισχυτική εξέλιξη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο του αγώνα κατά των τζιχαντιστών να υποστηριχθούν οι κουρδικές δυνάμεις στην προστασία του Κομπάνι, μιας πόλης που αποτελεί μοντέλο και πρότυπο διαπολιτισμικής συμβίωσης, άνεξη θρησκείας και ισότητας των φύλων στη Μέση Ανατολή. Το Κομπάνι είναι επιτακτική ανάγκη να κρατήσει και γι' αυτό χρειάζεται στήριξη και αλληλεγγύη. Χρειάζεται την στήριξη και την αλληλεγγύη μας. Το ίδιο επιτακτική είναι και η ανάγκη για μια συγκροτημένη ελληνική στρατηγική που να αξιοποιεί το διπλωματικό και πολιτισμικό κεφάλαιο της Ελλάδας στην περιοχή. Γενικότερα η χώρα χρειάζεται εξωτερική πολιτική που να διεκδικεί δυναμικά εντός και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στις διμερείς της σχέσεις. Που να προωθεί ενεργά τα συμφέροντα της Ελλάδας και να ενισχύει το διεθνή ρόλο της. Και αυτή την εξωτερική πολιτική έχει αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση, δεν έχει αυτή την αντίληψη, δεν μπορεί να προωθεί η σημερινή κυβέρνηση. Είναι μια πολιτική που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει η ερχόμενη κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνω αυτή την σημαντική παρένθεση. Σημαντική παρένθεση διότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και ενδιαφέρουσες και πρέπει να έχουμε εγρήγορση αλλά και ψυχραιμία, και κυρίως τα θέματα αυτά δεν μπορεί να αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης μικροκομματικής πολλές φορές στο εσωτερικό. Δεν πέρασε, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολύς καιρός από τότε που η πιο ήπια κατηγορία εναντίον μας, αν θυμάστε, ήταν ότι δεν είμαστε ρεαλιστές.
ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Ότι με την πολιτική μας θα απομονώσουμε την Ελλάδα από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Βλέπετε τώρα και βλέπουν όλοι τι γίνεται στην Ευρώπη. Βλέπουν όλοι ότι δεν ήταν όνειρο θερινής νύχτας η προσδοκία και η επιδίωξη να λάβει η αντίσταση στη λιτότητα και στη νεοσυντηρητική αγριότητα ευρωπαϊκές διαστάσεις. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δίνη μιας βαθύτατης κρίσης. Τολμώ να πω πως αυτό το είχαμε προβλέψει εν καιρός και η κρίση αυτή δημιουργεί συγκρούσεις ανάμεσα σε χώρες, συγκρούσεις μέσα στις χώρες, αλλά και συγκρούσεις στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσμών. Η αντίδραση της Γαλλίας και της Ιταλίας στην εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η πλήρης αποτυχία της πολιτικής της λιτότητας έχει βαθύ κοινωνικό αντίκτυπο. Την προπροηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία, στη Ρώμη, συνέρευσαν εκατομμύρια εργαζομένων και διαδήλωσαν κατά των μέτρων ελαστικοποίησης εργασίας, μέτρα τα οποία πέρασαν και στην Ελλάδα με μνημόνιο, εκεί χωρίς μνημόνιο. Και την προηγούμενη εβδομάδα χιλιάδες διαδηλωτές μας ξάφνιασαν στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, στις χώρες του Νότου, στην Ισπανία του Νότου. Το Ποδέμος, το ριζοσπαστικό πολιτικό σχήμα που βγήκε μέσα από το κίνημα των πλατιών της αγανάκτησης, εμφανίζεται αυτή τη στιγμή πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Εταράζει τα νερά όπως κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, τώρα στη σκάλπη και στην πραγματικότητα, που θα εκφραστεί πολύ σύντομα. Όχι μόνο στην Ισπανία όμως, στην Ιρλανδία. Το Sinn Féin διεκδικεί με αξιώσεις την κυβερνητική εξουσία σε μια χώρα που και εκεί υπήρξε μνημόνιο και λαιλατήθηκε η κοινωνία. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η αριστερά με διάφορα σχήματα και κομματικές μορφές ενισχύει παντού την επιρροή και τις θέσεις της. Η Ευρώπη των εργαζομένων, η Ευρώπη της αντίστασης, της αντεπίθεσης, η Ευρώπη της αριστεράς διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. Ούτε η λιτότητα, ούτε η βουλημία του Βερολίνου, ούτε η συμμαχία των συντηρητικών δεν θεωρούνται πια αυτονόητο καθεστώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη κινείται, οι δυνάμεις της αντίστασης και της αλλαγής είναι σε άνοδο, οι δυνάμεις της συντήρησης διατρέχονται από αντιθέσεις και συγκρούσεις, οι δυνατότητες συμμαχιών για μια αριστερή ελληνική κυβέρνηση πολλαπλασιάζονται και η συμπαράταξη των χωρών του Νότου γίνεται πια ένας στόχος ρεαλιστικός. Οι δυνατότητες άσκησης εθνικής πολιτικής αυξάνονται και θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές. Βέβαια, μέσα σε αυτό το σκηνικό των διεργασιών, των εξελίξεων στην Ευρώπη, αναρωτιέται κανείς σήμερα πού βρίσκεται η Ελλάδα. Πού είναι η Ελλάδα μέσα σε αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης και των αλλαγών. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι απούσα. Με βαρύτατη αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά. Απούσα η διατύπωση θέσεων, απούσα η επιδίωξη συμμαχιών, απούσα η επιθετική διαπραγμάτευση. Παρούσα μόνο η ευθυγράμμιση με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της Τρόικας. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Η Ελλάδα δεν υπάρχει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε παρά μόνο ως πεδίο δοκιμών βαρβαρότητας, ως ηκέτης στις αυλές των ισχυρών, ως μεταπράτης της ίδιας της εθνικής και κοινωνικής της υπόστασης. Ούτε τα νέα μνημόνια όμως, ούτε οι απειλές για την εθνική μας ασφάλεια, ούτε η διεθνής απαξίωση, ούτε η πλήρης ευρωπαϊκή υποβάθμιση είναι μοιραίες εξελίξεις. Επιμένουμε και θα επιμείνουμε ως το τέλος ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, ότι μπορεί η Ελλάδα να αλλάξει πορεία.
Αυτό όμως απαιτεί άλλη πολιτική και φυσικά άλλη κυβέρνηση. Κυρίως όμως απαιτεί τον λαό μας ενεργό να διεκδικεί και να ορίζει το μέλλον του. Απαιτεί λοιπόν τη λαϊκή ετοιμιγορία και μια ισχυρή λαϊκή εντολή, πανίσχυρη θα έλεγα λαϊκή εντολή, αλλαγής πλεύσης, αλλαγής πορείας. Απαιτεί κυρίως μια κοινωνία όρθια και έτοιμη όχι μόνο να αντισταθεί στο φόβο, αλλά και να στηρίξει εκείνες τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που θα βγάλουν την Ελλάδα από το σημερινό αδιέξοδο. Αυτή είναι η αμετακίνητη θέση μας και είναι στις δεδομένες συνθήκες μια θέση ευθύνης, δημοκρατίας και ομαλότητας. Μια θέση που δεν αποσκοπεί να φέρει κάποιους την εξουσία στη θέση κάποιων άλλων, αλλά αποσκοπεί στην επανεκκίνηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, στην επανεκκίνηση των παραγωγικών δυνάμεων, στην επανεκκίνηση του δυναμισμού και της πρωτοβουλίας των πολιτών, των ανθρώπων, του λαού μας. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης προδιαγράφει σε ρεαλιστικές γραμμές αυτή τη διαδικασία επανεκκίνησης και αποδεικνύει ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε εκείνο το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί για τη σωτηρία της κοινωνίας και των ανθρώπων. Αυτή ήταν εξάλλου και η ουσία, αν θέλετε, του τελευταίου διαβήματός μας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η ουσία της μάχης μας, να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες κοινοβουλευτικές δυνάμεις, ώστε να μην μπορέσει με προκάλυψη την εκλογή νέου Προέδρου να συνεχίσει η κυβέρνηση για ένα ακόμα χρόνο αυτή την καταστροφική πολιτική. Και βεβαίως αυτή είναι η ουσία της επιδίωξής μας να πάμε επιτέλους σε εκλογές λύτρωσης και αλλαγής για να αποφασίσει ο λαός δημοκρατικά και ομαλά ποια στρατηγική πρέπει να χαράξει η Ελλάδα για την έξοδο από την κρίση. Τη στρατηγική της υποτέλειας και της κοινωνικής καταστροφής χωρίς αντίκρισμα ή τη στρατηγική της κατάργησης των μνημονίων, της αντιπαράθεσης με τις πολιτικές της βαρβαρότητας, της σκληρής διαπραγμάτευσης για την απαλλαγή από την αγχώνη του χρέους. Τη στρατηγική, με δύο λόγια, της κυβέρνησης του δικοματικού κατεστημένου ή τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το δίλημα. Αυτό είναι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όσο σκληρό και αν ακούγεται, το πραγματικό δίλημα σε αυτό το πρωτοφανές σταυροδρόμι, ιστορικό σταυροδρόμι, στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας. Θα θέλαμε ίσως να είναι αλλιώς τα πράγματα. Θα θέλαμε να είναι πιο εύκολα και για τη χώρα και για μια κυβέρνηση της αριστεράς. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε εμείς αυτοί που καθορίζουμε τις συνθήκες της αντιπαράθεσης και της πάλης. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σταθερή του πορεία, την όσμωσή του με το λαϊκό κίνημα, τις αναλύσεις και τις ιδέες του, έχει καταστεί σήμερα η μοναδική εγγύηση δημοκρατικής πορείας και αλλαγής για τον τόπο. Η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα σταθεί στα πόδια της και ταυτόχρονα θα διαπραγματευτεί με αποφασιστικότητα και με συμμαχία στην Ευρώπη. Η πολιτική δύναμη που έχει συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο για την έξοδο από τη σημερινή κρίση. Σε κάθε περίπτωση, ο ορίζοντας της σημερινής κυβέρνησης δεν ξεπερνά την προεδρική εκλογή του Φλεβάρη. Εμείς όχι μόνο πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αλλά να επιταχύνουμε τις εξελίξεις. Να έρθουμε σε ακόμα πιο στενή επαφή με τον λαό. Να εξηγήσουμε και να εκλαϊκεύσουμε το πρόγραμμά μας. Να απαντήσουμε στα κρίσιμα ερωτήματα. Να δώσουμε αποφασιστικό, τελικό χτύπημα στο φόβο και την αβεβαιότητα. Κυρίως να υπερασπιστούμε όσους συμπολίτες μας δίπλα μας αγωνίζονται σε δύσκολες συνθήκες για ζωή, δουλειά και αξιοπρέπεια, για δημόσια υγεία, για δημόσια παιδεία,
απέναντι στην κυβερνητική κατάντια που προσπαθεί να καλύψει τα κενά με άνεργους εθελοντές που θα τους πληρώνει, λέει, με μόρια. Να πατήσουμε επίσης γερά στο θεμέλιο που πάντα υπολόγιζε η αριστερά στη στρατηγική και την τακτική της, στην πολιτική της διεύρυνσης της επιρροής μας, στην πολιτική των κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών, χωρίς επιπολαιότητες αλλά και χωρίς φοβίες, με σεβασμό στις αξίες μας αλλά και στις αξίες όσων βρίσκονται δίπλα μας. Να σας θυμίσω μια πολιτική σκέψη που δεν είναι δική μου, είναι πολύ παλιά. Λέει, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να διευρύνουμε τα μέτωπα της πάλης ακόμα και με συμμάχους που μας φαίνονται ασταθείς, ταλαντευόμενοι, όχι αρκετά δυνατοί και αποφασισμένοι για να αντέξουν την πορεία μέχρι το τέλος. Πρέπει να προβληματιστούμε αν σήμερα είναι μια τέτοια στιγμή, μια παρόμοια στιγμή για την αριστερά και για τη χώρα. Αν μπορεί να μας βοηθήσει να απαντήσουμε πιο ολοκληρωμένα στο σήμερα η ενωτική εμπειρία και παράδοση της αριστεράς τα προηγούμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να είμαστε συνεπείς αλλά και ταυτόχρονα ευέλικτοι. Σταθεροί στις ιδέες μας αλλά και διορατικοί. Είναι αλήθεια ότι ο αντίπαλός μας, οι αντίπαλοι μας, πολλοί θα ήθελαν να μας βλέπουν κλεισμένους και απομονωμένους στα κάστρα της βεβαιότητας και της υπεροψίας, ότι έχει κριθεί το παιχνίδι, ότι είναι στρωμένος ο δρόμος μπροστά μας. Εμείς όμως ξέρουμε, θα είναι σκληρή η μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή και θα τη δώσουμε με νου και με καρδιά. Και βεβαίως πολλοί θα ήθελαν οι αντίπαλοί μας να μην προσπαθούμε να διευρύνουμε τις κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες μας, να μην δουλεύουμε για να διευρύνουμε το ρεύμα της κοινωνικής δυσαρέσκειας και να το μετατρέψουμε σε χύμαρο ορμητικό της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής. Αλλά εμείς δεν θα τους κάνουμε αυτή τη χάρη. Δεν πρόκειται να επαναπαυθούμε ούτε στις δημοσκοπήσεις, ούτε στις όποιες θετικές ενδείξεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η κυβέρνηση των μνημονίων, να το ξέρετε, δεν πρόκειται να πέσει από μόνη της, σαν όριμο φρούτο. Θα τη ρίξουν οι κοινωνικοί αγώνες, αλλά και οι πολιτικές μας πρωτοβουλίες, που θα την απομονώσουν καθοριστικά και μέσα, αλλά και έξω από τη Βουλή. Πρωτοβουλίες ενωτικές και δημιουργία μετόπων, όπως πολύ εύστοχα κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Πετυχημένα, σας θυμίζω. Το θέμα της ΔΕΗ, στους Αγιαλούς. Τώρα έχουμε πεδίο δόξης μπροστά μας στο ποιες είναι οι απαραίτητες οι μετασχηματισμοί για αυτή τη χώρα. Το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα το κυβερνητικό για την επόμενη μέρα, εκεί πρέπει να οικοδομήσουμε συμμαχίες. Με πρωτοβουλίες που θα προκαλέσουν θετικές προοδευτικές μετατοπίσεις και ενεργοποίηση σοβαρών κοινωνικών δυνάμεων. Και συγκλήσεις όχι στη βάση της ιδεολογικής καθαρότητας, αλλά στη βάση της ευκαιριακής, ούτε στη βάση της ευκαιριακής συμπόρευσης, αλλά στη βάση της καθαρής και πραγματικής πολιτικής αξιοπιστίας. Διότι για μας αυτές οι συγκλήσεις με πραγματικό αντίκρισμα στην κοινωνία έχουν βάση και προοπτική. Χωρίς συνδιαλλαγές κατά το τραπέζι, με καθαρό το μέτωπο και τις πολιτικές μας προτάσεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαι βέβαιος ότι είναι στο χέρι μας να γυρίσουμε σελίδα και να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της ελληνικής κοινωνίας να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας για να τα δώσουμε στα χέρια των πολλών, σε αυτόν που σήμερα αγκομαχούν καθημερινά. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μάχες. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα πράξουμε το σωστό και ότι οι μάχες αυτές θα είναι νικηφόρες για μας. Γιατί είμαστε πια όχι μόνο απείρως πιο ισχυροί από χθες, αλλά και πιο έμπειροι, πιο αποφασισμένοι, πιο σταθεροί στην απόβασή μας να γυρίσουμε σελίδα, να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, ότι αποτελούμε και μια
σημαντική ελπίδα όχι μόνο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, αλλά για τους λαούς της Ευρώπης. Πηξίδα για τους λαούς της Ευρώπης, που συντονίζουν τη δράση τους και προσβλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στις άλλες δυνάμεις της κινηματικής αριστεράς του Ευρωπαϊκού Νότου να φέρουν τη μεγάλη αλλαγή, τη μεγάλη στροφή στην Ευρώπη. Με εμπιστοσύνη λοιπόν στην κοινωνία, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαι βέβαιος ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός που κατατίθεται σε αυτή τη Βουλή. Είμαι βέβαιος ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και θα είναι σε κατεύθυνση προοδευτική. Η δημοκρατία θα επιστρέψει στον τόπο, η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην πολιτική και στους πολίτες θα επιστρέψει, θα οδηγηθούμε σε εξελίξεις ιστορικές, εξελίξεις αποκατάστασης της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Και είμαι βέβαιος ότι σε αυτές τις προσδοκίες, σε αυτές τις υψηλές απαιτήσεις του ελληνικού λαού θα ανταποκριθούμε θετικά. Σας ευχαριστώ.